βρισκόμαστε εδώ να αποχαιρετήσουμε τον σύντροφά μας Χαράλαμπο. Ο σύντροφός μας αφήνει πίσω του 78 ηρωικά χρόνια κομματικής δράσης, γεμάτο θυσίες και ηρωισμό, φωτιά και ατσάλι. Η κομματική του ζωή ξεκινάει από το χωριό του, το Ευγενικό Διδημότυχο. Μερικά χρόνια νωρίτερα έρχεται σε πρώτη επαφή με το κόμμα όταν μίλησε με τον θείο του Δημήτρη το 1939. Ένα χρόνο αργότερα γίνεται σύνδεσμος και τον Νοέμβρη του 1942 αποκτά το τιμημένο τίτλο του μέλους του κόμματος. Το Δεκέμβριο του 1943 εντάσσεται στο τμήμα του Ελλάς στη περιοχή του Διδημοτήχου και το Γενάρη του 1947 βγαίνει ξανά στο βουνό με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Στο πρώτο τάγμα του Δημοκρατικού Στρατού υπηρέτησε από τον Μάη μέχρι τις αρχές του Γενάρη του 1948 και διετέλεσε διαφωτιστής του τάγματος και ελεύθερος σκοπευτής. Τον Ιούλιο του 1948 αναλαμβάνει καθήκοντα Επιτρόπου Δημιουργίας στο δεύτερο λόγο. Τραυματίζεται σοβαρά στις 22 Φλεβάρι του 1949 στο ορόσημο Κορίμβου και μετά από 2 μέρες φτάνει στη Ρουμανία για την εγχείρησή του, που έμελε να μείνει για τις επόμενες 3 δεκαετίες ως πολιτικός πρόσφυγας. Συνέβαλε μαζί με την οικογένειά του και άλλους πολιτικούς πρόσφυγες, μαχητές και μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Ρουμανία. Η ζωή του, φόρος αίματος στον πιο όμορφο και δίκαιο αγώνα που γέννησε η ανθρωπότητα, στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ο σύντροφος Χαράλαμπος είχε ακλόνητη πίστη στο σκοπό αυτό και το απέδειξε σε όλες τις φάσεις της ζωής του, είτε στην παρανομία, ως αντάρτης στο ΕΑΜ, στον Ελλάς και στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, είτε αργότερα στη Ρουμανία, ως πολιτικός πρόσφυγας για 30 ολόκληρα χρόνια και μετά εδώ στην Ελλάδα στα χρόνια της μεταπολίτευσης, πάντα μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ. Σε αργότερα αναφέρει: «Δεν μετανιώνω για όσα υπέφερα και πρόσφερα στον αγώνα. Είμαι ένα παιδί του λαού, ένας αγωνιστής του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ένα μέλος του ηρωικού ΚΚΕ. Σύντροφε Χαράλαμπε, σου δίνουμε την υπόσχεσή μας ότι ούτε εμείς θα κουραστούμε για τους μεγάλους σκοπούς του κόμματος που κι εσύ πάλευες μέχρι το τέλος. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα είμαστε ακούραστοι όπως εσύ που μέχρι την τελευταία στιγμή ανησυχούσες για να δώσεις τις συνδρομές σου στο κόμμα δείγμα της μεγάλης κομματικής συνέπειας που σε διέκρινε πάντα και των κομμουνιστικών αρετών σου. Δεν θα λυγίσουμε μπροστά στις δυσκολίες και στα εμπόδια. Θα ορδοβαδίσουμε στο μέλλον με πηξίδα τους αλήγιστους της ταξικής πάλης, όπως ήσουν και εσύ, μια ρογμή σε αυτό το σάπιο σύστημα. Αντλούμε δύναμη από το δίκαιο του αγώνα μας, από τους θυμημένους νεκρούς του κόμματός μας που έδωσαν τη ζωή τους για να δώσουν σάρκα και οστά στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης της εργατικής τάξης από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Η σπορά που άφησες πίσω σου θα ανθίσει. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Η ζωή και το αγωνιστικό σου παράδειγμα γεμίζει τις καρδιές μας με τη φλόγα της επανάστασης, αποτελεί πηγή έμπνευσης και ηρωισμού για να παλέψουμε, να αγωνιστούμε για τις πιο όμορφες μέρες που δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Καλό ταξίδι, σύντροφε. Είσαι αθάνατος για πάντα. Αθάνατος.